Το LNG συνδυάζει ουσιαστικά δύο σημαντικά πλεονεκτήματα. Συνδυάζει την μεγάλη περιβαλλοντική βελτίωση που μπορεί να προσφέρει τόσο στην ναυτιλία όσο και στις περιοχές των λιμανιών, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, και αυτό σε συνδυασμό με ένα σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα. Το LNG είναι πολύ ανταγωνιστικό έναντι όλων των άλλων εναλλακτικών καυσίμων αυτή τη στιγμή. Θέλετε να μας πείτε και περιβαλλοντικά κατά πόσο καθαρότερο είναι αυτό το σημαντικό καύσιμο που χρησιμοποιείτε? Καταρχήν είναι σε θέση να καλύψει τις απαιτήσεις των νέων περιβαλλοντικών περιορισμών που έχουν εφαρμοστεί από τις αρχές του 2020 για μειωμένες εκπομπές θείου, αλλά μπορεί να καλύψει και επιπλέον περιβαλλοντικούς περιορισμούς όπως είναι τα μικροσωματίδια, τα οποία ειδικά σε περιοχές της περιοχής των λιμανιών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, μειώνει τα οξύδια του αζότου, επίσης επιφέρει και μία βελτίωση και στο κομμάτι του διοξιδίου του άνθρακα που είναι το βασικό αέριο θερμοκηπείο. Η δυνατότητα εφοδιασμού με LNG από το λιμάνι του Πειραιά κατά πόσο θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και του ίδιου του λιμάνιου? Βλέπουμε ότι το LNG έχει πλέον, λόγω και του εξαιρετικά ανταγωνιστικού στοιχείου, οικονομικού στοιχείου που διαθέτει, αποτελεί στοιχείο πλέον ανταγωνιστικότητας για όλα τα μεγάλα λιμάνια του κόσμου. Τα μεγάλα λιμάνια του κόσμου φροντίζουν να έχουν υποδομές LNG για να μπορούν να τροφοδοτούν πλοία. Ο Πειραιάς, επειδή αναπτύσσεται διαρκώς και είναι πολύ μεγάλο λιμάνι πλέον, από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, νομίζω ότι θα βελτιώσει πολύ την ανταγωνιστικότητά του διαθέτοντας και LNG, όπως αναμένουμε να γίνεται από τα τέλη του 2021 για την τροφοδοσία με φορτηγά και από τα τέλη του 2022 με τροφοδοσία με πλοίο, το οποίο πλοίο το ετοιμάζει η ΔΕΠΑ, έχει πάρει την απόφαση να φτιάξει το πρώτο πλοίο ανεφοδιασμού LNG για ναυτιλιακή χρήση. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.